Ακούστε, κύριε Παπαδάκη, αυτή είναι η στιγμή να δούμε όλοι μαζί πώς μπορούμε να ανταποκριθούμε καλύτερα στην κρίση. Καλό αυτό. Και γι' αυτό το λόγο ο πρώην Πρωθυπουργός επικοινώνησε με τον ίδιο Πρωθυπουργό, υπέβαλε προτάσεις. Γι' αυτό το λόγο ο Παύλος ο Πολάκης μαζί με τον Ανδρέα Ξανθό είδαν τον κύριο Κικίλια. Από εκεί και μετά δεν μπορούμε να μην παρατηρήσουμε, βέβαια, συγκρίνοντας, ότι θα μπορούσαν να γίνουν και περισσότερα και προς ίσως την πιο συγκεντρωμένη κατεύθυνση για την προστασία των εργαζομένων. Ένα παράδειγμα. Η Πορτογαλία διέθεσε 9,2 δισεκατομμύρια μέτρα. Εμείς κάτω από 4. Σωστά επισημάνατε προηγουμένως την ανάγκη να μην έχουμε μια νέα έκρηξη ανεργίας. Δεν έχουμε δει ακόμα μια γενική απαγόρευση απολύσεων. Δεν έχουμε δει ακόμα μια γενική απαγόρευση μετατροπής συμβάσεων από ολικίο χρόνο σε μερικό. Δεν έχουν ληφθεί μέτρα ακόμα για αυτό στον ιδιωτικό τομέα με υποκείμενα νοσήματα. Ένας καρκινοπαθής σήμερα, επειδή δεν υπάρχει αντίστοιχη πράξη αντίστοιχη πρόβλεψη στην πράξη του νομοθετικού περιεχομένου, θα πάει στο ταμείο, στο σούπερ μάρκετ. Αυτός ο ίδιος άνθρωπος που θα δουλέψει περισσότερο ωράριο, γιατί το επιτρέπει η ελαστικότητα της αγοράς εργασίας, δεν προστατεύεται από το να μην πληρωθεί ενδεχομένως τις υπερορίες του, γιατί αυτές οι υπερορίες δεν δηλώνονται. Άρα, αυτό που ζητάμε από την κυβέρνηση είναι αφενός να εντατικοποιήσει τις προσπάθειές της. Δεν έχει νόημα η Πορτογαλία να δίνει δύο φορές περισσότερα χρήματα από εμάς. Να προστατεύσει τις ευπαθείς ομάδες, ειδικά τον εργαζόμενο πληθυσμό, σε όλα τα επίπεδα. Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα πολύ απλό. Οι διπλωμάτες μας δίνουν μάχη αυτή τη στιγμή στις πρεσβείες του εξωτερικού. Και αρκετοί από αυτούς δεν καλύπτονται νοσηλευτικά σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχαμε αντίστοιχη πρόβλεψη στον οργανισμό εμείς του Υπουργείου Εξωτερικών που δεν πέρασε. Σε όλα λοιπόν αυτά τα επίπεδα θα πρέπει η κυβέρνηση να πάρει τα αναγκαία μέτρα, να μην επαναπάβεται σε αυτά τα οποία έχει πάρει. Είμαστε τυχεροί σαν χώρα γιατί καθυστέρησε η επέλαση του ιού. Πρέπει να συνεχίσουμε λοιπόν ενωμένοι σε μια κατεύθυνση τέτοια που να εξασφαλίσει την κοινωνία ενωμένη, να μην, και όταν φύγει αυτός ο εφιάλτης, να μην έχουμε τα φοβικά σύνδρομα, την οικονομία μας όρθια και όσο μπορούμε τις προοπτικές της χώρας μας ανοιχτές. Είμαστε τυχεροί σαν χώρα, κύριε Υπουργέ, ή αντέδρασε άμεσα η κυβέρνηση και πήρε τα απαραίτητα μέτρα? Είμαστε σε μια κατηγορία χωρών, όπως είναι το Βέλγιο, όπως είναι η Ολλανδία, όπως είναι οι μεσαίες χώρες της Ευρώπης, που καθυστέρησε να έρθει το κύμα του ιού. Λήφθηκαν τα μέτρα περίπου στον ίδιο χρόνο με αυτές τις χώρες και μέχρι στιγμής φαίνονται να ανταποκρίνονται. Έχουμε όμως στο μυαλό μας, ακριβώς επειδή είναι τέτοιες μέρες, δεν ήθελα να κάνω αντιπαράθεση με τον κύριο Λαζαρίδη. Δεν μπορώ όμως να μην απαντήσω σε αυτό το λάρος που είπε για τον κύριο Τσακαλώτο. Εάν ο κύριος Τσακαλώτος, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, δεν είχε εξασφαλίσει τα 37 δισεκατομμύρια μαξιλαράκι, δεν θα είχε τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να κάνει αυτό το οποίο κάνει τώρα. Γιώργο, ξέρεις τι έχει να γίνει το επόμενο διάστημα με το μαξιλαράκι, αντιπαράθεση? Με το μαξιλαράκι είναι. Στο κεντρικό σημείο, κάτι που νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι και είναι πέρα από την αντιπαράθεση. Κύριε Λαζαρίδη, αναδείχθηκε πόσο σοβαρό είναι να έχουμε ισχυρό κράτος πρόνοιας. Κύριε Λαζαρίδη, επειδή νομίζω ότι οι συνέπειες δεν είναι για αντιπαράθεση το θέμα, σε καμία περίπτωση, και θα ήταν άστοχο από τη δική μας την πλευρά να προκαλέσουμε και τέτοιου είδους συζητήσεις. Δεν είναι προς αντιπαράθεση τα μέτρα για την υγεία, όχι τα μέτρα για την οικονομία, γιατί φοβάμαι ότι αν δεν πάρουμε μέτρα θα αποφύγουμε τους νεκρούς και θα μαζεύουμε νεκρούς από φτώχεια. Εξετάζεται το ενδεχόμενο, κύριε Λαζαρίδη, όταν μαζευτεί το θέμα της επιδημίας, επειδή οικονομικές επιπτώσεις θα παραμείνουν, θα εξεταστεί το ενδεχόμενο τα όποια μέτρα λαμβάνονται τώρα, διευκολύνσεις, ρυθμίσεις κλπ. Να παραδοθούν σε βάθος χρόνου, δεδομένου ότι αποδεσμευόμαστε και από το δημοσιονομικό σύμφωνο τώρα τουλάχιστον? Μάλιστα. Κοιτάξτε, κύριε Καλαρίτη, εγώ δεν μπορώ να. Δεν είμαι εγγυητικό, δεν μπορώ να δεσμευτώ για κάτι τέτοιο. Αλλά σας είπα πριν ότι η κυβέρνηση εξετάζει μέρα-μέρα όλα τα μέτρα. Και νομίζω ότι κάνω και μία παρατήρηση σε αυτό το οποίο είπε ο κύριος Μπουτζάνης, ότι στην ουσία δεν υπάρχουν μέτρα. Υπάρχουν δεν μέτρα. Δεν είπα αυτό, κύριε Λαζαρίδη. Είπα ότι δεν ανακοινώθηκαν εγκαίρως και είχαμε έκρηξη απολύσεων. Αν το αμφισβητείτε, πέστε το, αλλά μην μου βάζετε λόγια που δεν είπα. Ανακοινώθηκαν εγκαίρως. Στο μέτρο το οποίο μπορούσαν να ανακοινωθούν. Για τις απολύσεις δεν θα μου πείτε τίποτα. Και 10 φορές να το ρωτήσω πάλι δεν θα μου πείτε. Οπότε δεν το συζητάμε. Ναι, Γιώργο. Να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Λαζαρίδη και τον κύριο Καθρουγκαλό, γιατί και ο χρόνος μας πιέζει. Είναι πιεστικός ο χρόνος. Να τους ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και τον κύριο Λαζαρίδη. Και τον κύριο Καθρουγκαλό. Σας ευχαριστούμε θερμά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κοίτα εδώ τι σου έχω. Μας περιμένει και μια κυρία, μας περιμένει. Μανώλη μου. Μανώλη, μας ακούς? Νάτα, Γιώργο, εδώ είναι. Εδώ είμαστε. Εδώ.
Σε βλέπει. Μπράβο, μας περιμένει και μια κυρία. Δεν το είδα, έβλεπα εσένα, δεν την είχα δει, γι' αυτό σου λέω. Μα τη μουτσούνα μου, Γιώργο μου, εδώ να βλέπεις, άσε με εμένα. Πού είσαι, Αλεξανδρίδη?